Λοιπόν παιδιά, το PC τέλειωσε, επιτέλους το έφτιαξα, push pull διακόπτης, όλα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση μέσα, έκανα ένα αξιοπρεπές cable management για τα περιθώρια του κουτιού και το πόσο σκληρά είναι τα καλώδια. Λοιπόν, βλέπουμε οι σκληροί μου τακτοποιήθηκαν, όλα δουλεύουν στην εντέλεια. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε, μάλλον εγώ το νιώθω, εσάς σας το μεταφέρω. Λειτουργεί push-pull κανονικά, παρά το προηγούμενο λάθος το διόρθωσα και είναι όλα καλά. Βλέπουμε μπροστά τακτοποιήθηκαν όλα και το τέτοιο. Και τώρα θα σας δείξω τις θερμοκρασίες. Λοιπόν, το PC μου αυτή τη στιγμή έχει 32 βαθμούς στη CPU του και 30 βαθμούς στο motherboard. Πραγματικά έπεσε γύρω στους 10 βαθμούς από ό,τι είχα πριν. Δηλαδή τελικά έπρεπε να αλλάχτεί αυτή η πάστα. Καλό θα είναι να το κρατήσετε σε συμβουλή κάθε χρόνο να κάνετε αλλαγή της θερμικής σας πάστας, σας θερμογόγιμης πάστας σας στην ψύχτρα του επεξεργαστή. Λοιπόν, είμαι υπέρ ικανοποιημένος, οπότε αυτό σημαίνει ότι για λίγο καιρό ξεχνάω την αγορά υδρόψυξης, αφού κατάφερα να την επαναφέρω στα normal της. Και σκεφτείτε, σε ένα μήνα, περίπου με 2 μήνες, που θα στρώσει λίγο η πάστα και θα φτάσει στην καλύτερη αγωγημότητά της, η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο. Και μια που θα είναι και χειμώνας, θα πέσουμε κάτω από τους 30 βαθμούς, ελπίζω. Λοιπόν, και σήμερα είναι μια μέρα που έχει ζέστη, άρα με λίγα λόγια είναι ανεβασμένες οι θερμοκρασίες. Λοιπόν, τακτοποίησα πάνω και τα διακοσμητικά μου, εντάξει. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το σύστημα. Πραγματικά είμαι υπερικανοποιημένος. Μου πήρε σχεδόν μία μέρα να το καθαρίσω. Βασικά μία μέρα από το πρωί μέχρι τις 2-3 η ώρα. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε σιγά σιγά κομμάτι κομμάτι πως το έκανα. Λίγο γρήγορα βέβαια, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλά πράγματα. Σας ευχαριστώ, check tech now, ήμουν ο Κώστας και ελπίζω να έχετε μια υπέροχη μέρα.